Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι Κυριακή 13 Ιουνίου, είμαι ο Κώστας Μαυρίδης και μαζί θα ρίξουμε μια ματιά στις ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα. Ξεκινούμε από το θέμα που προέκυψε όλο το προηγούμενο διάστημα με τις αντιδράσεις κατοίκων και φορέων στις αναμογεννήτριες. Η κορυφή του Παγόβουνου, η μεγαλειώδη αντίδραση των κατοίκων της περιοχής του Νηφαίου, της Φλόρινας, τα ασφαλιστικά μέτρα που επιπλέον κατέθεσαν κάτοικοι της περιοχής θα δικαστούν στην αρχή του Ιουλίου. Ανάλογη συνέντευξη για το ζήτημα έχουν δώσει φορείς της περιοχής. Πάμε να παρακολουθήσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Την ανάκληση της προσωρινής διαταγής αναστολής των εργασιών της εταιρείας στο Νηφαίο για τη δημιουργία αιωλικού πάρκου αποφάσισε το δικαστήριο Φλόρινας. Πρόκειται για εγκατάσταση στην περιοχή Αετοράχη, με την οποία η κοινωνία αντιδρά έντονα. Μάλιστα, το θέμα θα εκδικαστούν ασφαλιστικά μέτρα από περιβαλλοντικές οργανώσεις και κατοίκους του Νηφαίου στις 8 Ιουλίου. Υπενθυμίστε πως πριν από 10 ημέρες οι κάτοικοι του Νηφαίου είχαν εμποδίσει την διέλευση μηχανημάτων της εταιρείας για τις εργασίες κατασκευής του αιωλικού πάρκου. Εγώ θα προσπαθήσω να κάνω μια όσο πιο σύντομη και πιο συνοπτική απεικόνηση της κατάστασης της σημερινής. Πριν από 10-12 χρόνια, είδαμε κάτω στον δρόμο το Αμίντο, είδαμε κάτι ταμπέλες, οι οποίες λέγανε για μια εγκατάσταση αιωλικών πάρκων. Αυτό τότε, πριν από 10-12 χρόνια, οι ανεμογεννήτρες ήταν πολύ της μόδας. Όλοι λέγανε ανεμογεννήτρες τι ωραίες και τι καλά. Στον δρόμο αποκαλύφθηκε όμως ότι δεν είναι και τόσο εξαιρετικές οι ανεμογεννήτρες. Εδώ πρέπει να υπογραμμίσω ότι σαν περιβαλλοντική οργάνωση και εμείς αλλά και πολλές άλλες δεν είμαστε εναντίον της παραγωγής ενέργειας είτε από αιωλικά πάρκα είτε από φωτοβολταϊκά πάρκα οτιδήποτε. Απλώς είμαστε αντίθετοι εντελώς στην άναρχη χωροθέτηση. Έξω ότι το Νηφαίο είναι η κορυφή της κορυφής του Παγόβουνου ενός πλήθους τέτοιων έργων τα οποία έρχονται στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, που όταν μιλάμε για περιβαλλοντικές επιπτώσεις, μιλάμε για οικονομικές επιπτώσεις, μιλάμε για επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορείτε να καταλάβετε ότι αυτή η κλίμακα είναι πάρα πάρα πολύ μικρή. Για το ΜΕΝ Αερόραχη 1 σταμάτησαν όλες οι ιδιωτικές διαδικασίες ακριβώς επειδή έγινε η παρέμβαση των περιβαλλοντικών οργανώσεων και ουσιαστικά εκπονούνται αυτή τη στιγμή οι μελέτες τις οποίες αναφέρομαι, ειδική οικολογική αξιολόγηση. Και ειδική ορνηθολογική μελέτη. Η περιοχή είναι και σημαντικός διάδρομος πέρασμα για τους πελικάνους. Ενώ στο Αεροράχη 2 συμβαίνει το απόλυτα παράδοξο και ανακόλουθο, με μια καταπληκτική ταχύτητα, αδειοδοτούνται το ένα πίσω από το άλλο τα στάδια εγκατάστασης αυτού του σταθμού και επενδυτικού σχεδίου. Η συγκεκριμένη χωροθέτηση, όπως και άλλες αντίστοιχες γύρω-γύρω, αναιρούν τον πράσινο χαρακτήρα αυτών των αναπτυξιακών έργων. Και έχουν τα ίδια αποτελέσματα που θα είχε μια βαριά βιομηχανία, όπως είναι οι θερμοελεκτρικές μονάδες για τις οποίες είπαμε και πριν κάποια πράγματα, παραγωγής ενέργειας. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, δεν γίνονται σε χώρους οι οποίοι είναι ανθρωπογενείς. Έχουν υφίστανται έντονες ανθρωπογενείς επιδράσεις και δραστηριότητες, αλλά γίνονται πάνω σε βουνά τα οποία μέχρι τώρα ήταν ανέγκυχτα και απείραχτα. Αλλάζουμε θέμα και πάμε σε μια είδηση που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των λαϊκών αγορών, καθώς με το φύλο της εφημερίδας της κυβέρνησης επανέρχεται στην κανονικότητα η λειτουργία των λαϊκών αγορών. Σταματούν οι παράλληλες αγορές και μάλιστα υπάρχουν και κάποια επιπλέον μέτρα υγειονομικά για την λειτουργία. Το ενθαρρυντικό για τους μικροπολιτές λαϊκών αγορών είναι ότι οι λαϊκές αγορές θα λειτουργούν στο εξής με 100% των εκθετών και πολιτών. Θα συζητήσουμε το ζήτημα αυτό με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Κοζάνης, του Δήμου Κοζάνης, τον κύριο Κώστα Κυριακίδη, τον οποίο έχουμε στο τηλέφωνο. Κύριε Κυριακίδη, επανερχόμαστε στην κανονικότητα? Ναι κύριε Μαυρίδη, όπως το λέτε, μετά και τις τελευταίες αποφάσεις της κυβέρνησης από τις 14 του μήνα, οι λαϊκές αγορές λειτουργούν με το 100% των εκθετών, αλλά τα μέτρα από 5 δεν πηγαίνουν στην κανονικότητά τους. Θα υπάρχει ένα μέτρο απόσταση μεταξύ των μπάγκων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, ότι οι μπάγκοι συνεχίζουν να κρατούν μέτρα και αποστάσεις. Δεν είναι κολλητά ο ένας με τον άλλον.
διευκολύνει την κατάσταση λίγο, δεν μηδενίζει τα προβλήματα, γιατί όπως καταλαβαίνετε η απόσταση του ενός μέτρου σημαίνει ότι κάποιοι από τους 340 εκθέτες θα πρέπει να μετακινηθούν, να μετατοπιστούν λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, λίγο πάνω κάτω. Η υπηρεσία είναι σε ετοιμότητα. Άλλωστε ήταν κάτι αναμενόμενο όλο αυτό το διάστημα, για να μπορέσουν όλοι οι έμποροι και οι παραγωγοί να εκθέτουν κάθε Σάββατο, κάθε εβδομάδα στη λαϊκή αγορά, να μπορούν να πουλούνται και τα προϊόντα τους, να μην μένουν σε αποθήκες. Τώρα, το κρίσιμο ερώτημα, κύριε Κυριακίδη, επαρκεί ο χώρος ή θα χρειαστεί να προεκτείνουμε σε διπλανούς δρόμους στη λαϊκή? Κύριε Μαυρίδη, ο χώρος επαρκεί. Τα βιοτεχνικά προϊόντα στη μεγάλη λαϊκή αγορά της Κοζάνης, θα μείνουν στο κάτω μέρος του σταθμού. Άρα ο χώρος για όλη την Αριστοτέλους φτάνει για τους εμπόρους και τους παραγωγούς. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και λίγο τα στενά, τα οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήταν λαϊκοί προ-κορονοϊού και στα οποία στενά υπήρχαν κάποιοι εκθέτες. Θα χρησιμοποιήσουμε και λίγο τα στενά, τα κεντρικά στενά, για να δίνουμε την δυνατότητα να υπάρξει ισονομία των ανάμεσα στους εμπόρους και τους παραγωγούς, και όλα θα πάνε καλά. Κανονίζουμε την επόμενη εβδομάδα μια συνάντηση με τα σωματεία των εμπόρων και των παραγωγών, γιατί πάντοτε είμαστε σε επικοινωνία και σε συνεργασία, για να λύσουμε τα όποια μικροπροβλήματα πρόκειται να δημιουργηθούν. Να πούμε ότι καταργείται η παράλληλη λαϊκή αγορά που γινόταν στο Νιάημερο, και όπως και οι λαϊκές αγορές στα Επιρώτικα και στη Σκούρκα θα λειτουργήσουν και αυτές με το 100%. Αν και αυτές τις δύο μικρότερες τις λειτουργούσαμε με το 100%, γιατί υπήρχε χώρος. Είχαμε κάνει δηλαδή επέκταση λαϊκής αγοράς και λειτουργούσαν στο 100%. Τώρα, απολογιστικά, σε αυτό το διάστημα της πανδημίας που υπήρξαν αυτά τα αυξημένα μέτρα, πώς εκτιμάτε την λειτουργία στο Νιάμερο? Είχε επιτυχία το μέτρο ή ήταν δύσκολα σε ό,τι αφορά την λειτουργία κάθε φορά που τύχαιναν οι εκθέτες να βρίσκονται εκεί? Ξέρετε, ρωτώ αυτό γιατί εγώ έχω καλή εικόνα από το Δήμο Ιορδαίας. Στην παράλληλη αγορά κάποιοι δεν πήγαιναν καθόλου ή είχαν πρόβλημα εκείνη τη μέρα. Κύριε Μαυρίδη, την δημιουργία της παράλληλης λαϊκής αγοράς στο 9ημερο ήταν υποχρέωσή μας. Τη συζητήσαμε όμως με τα σωματεία. Κάποιοι αντιδράσανε και έχει αυτό μία λογική και ένα δίκιο, γιατί είναι δύσκολο να αλλάζεις μία συνήθεια. Γιατί το να αλλάζεις μέρος δεν είναι μόνο αυτό, σε ψάχνουν να σε βρουν και οι πελάτες του. Μπορώ να πω ότι λειτουργήσε όχι με τα ποσοστά επιτυχίας που θέλαμε, όμως ένα ποσοστό 40%, να μην πω 50, για να είμαι πιο ρεαλιστής, έπιασε το στόχο της, η παράλληλη λαϊκή αγορά, σε αυτούς που θέλανε πραγματικά να βγάλουν λιγότερο μεροκάματα από ό,τι βγάλαν στην Αριστοτέλους. Έπρεπε να γίνει, έγινε και ήρθε ο χρόνος που σταματάει η λειτουργία της παράλληλης, θα μαζευτούμε όλοι στην λαϊκή αγορά της Αριστοτέλους. Θα πρέπει να πω εδώ ξεκάθαρα ότι για να μπορέσουν να πούνε όλοι οι έμποροι και οι παραγωγοί, θα πρέπει να τηρηθούν τα μέτρα, τα 8 για τους παραγωγούς και για 4 τους εμπόρους, οπωσδήποτε, για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις και πρόστιμα, γιατί αυτός δεν είναι ο στόχος μας. Θα πρέπει να τηρηθούν τα μέτρα αυτά, για να τηρηθούν και οι αποστάσεις του ενός μέτρου από τους πάγκους, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε όλοι όπως λειτουργούσαμε σοβαρά και αγαπημένα όλο το προηγούμενο διάστημα. Τώρα, να θυμίσουμε και ένα από τα μέτρα που θα ισχύσουν και που είναι πολύ σημαντικό. Όλοι οι συμμετέχοντες στη λαϊκή αγορά πρέπει να έχουν κάνει νωρίτερα self-test. Διαφορετικά υπάρχει θέμα, υπάρχει πρόβλημα. Ναι, υπάρχει πρόβλημα, έτσι κι αλλιώς αυτά έχουν μπει στην καθημερινότητά μας, κύριε Μαυρίδη, και τα self-test και τα μέτρα ασφαλείας και οι μάσκες και τα αντισηπτικά εφαρμόζονταν το προηγούμενο διάστημα στις λαϊκές αγορές. Υπήρχαν κάποια τεστ από παραγωγούς από άλλες περιοχές. Τώρα είναι ένα μέτρο που μπαίνει στην καθημερινότητά μας και είναι για την ασφάλεια και τη δική μας και των συναδέλφων. Άρα πρέπει αναγκαστικά να υπάρχει αυτό το self-test για να μπορεί να υπάρχει και η παρουσία στην λαϊκή αγορά. Να κλείσουμε, κύριε Αντιδήμαρχε, θέλω να σας βάλω στη λογική να στείλετε ένα μήνυμα με την έννοια ότι και με την επίσημη εκπροσώπηση, αν θέλετε, ανακοίνωση της εκπροσώπου της κυβέρνησης, της Υπουργού, της κυρίας Αριστοτελίας Πελώνη, η μη εμβολιασμένη κατά 50%
περιοχές δεν θα πραγματοποιούν εμποροπανηγύρις. Κάτι που φαίνεται ότι ο Δήμος Κοζάνης το πληρώνει άμεσα με την εμποροπανήγυρη του Δρεπάνου, έτσι δεν είναι? Ναι, δεν το πληρώνει, κύριε Μαυρίδη, ο Δήμος Κοζάνης. Για μας ήταν ένα στοίχημα που είχαμε ετοιμαστεί νωρίτερα και ήμασταν πεισμένοι ότι θα το κερδίσουμε. Το πανηγύρι θα άλλαζε την ψυχολογία πρώτον του κόσμου, με όποια μέτρα ασφαλείας θα πρέπει να τηρούσαμε. Θα δίνει τη δυνατότητα σε κάποιους ανθρώπους που έχουν να δουλέψουν πάρα πολύ καιρό να πουλήσουν κάποια προϊόντα για να βγάλουν ένα μεροκάματο. Θα ήταν το πρώτο πανηγύρι μετά την κατάθεση του κορονοϊού. Αυτό να το καταλάβουν κάτι που συνεχίζουν να πιστεύουν ότι δεν πρέπει να γίνει το εμβόλιο. Μπορεί να μην το θέλουμε κανένας να το κάνει το εμβόλιο, αλλά αφού το λένε οι ειδικοί, οι επιστήμονες, οι άνθρωποι που ασχολούνται με την υγεία, θα πρέπει να τους σεβαστούμε και πραγματικά να κάνουν όσο περισσότερο μπορούμε το εμβόλιο για να μην έχουμε και άλλα προβλήματα σε άλλες καταστάσεις το επόμενο διάστημα. Όπως δείχνουν τα πράγματα, δεν θα πιάσουμε το ποσοστό του 50%, γιατί μια κατάσταση που έχουμε από τον ΕΟΔΗ, η οποία είναι από τις 3 Ιουνίου, δείχνει ότι είμαστε περίπου στο 30-35%. Άρα είναι πολύ δύσκολο να φτάσει στο 50%. Το Σεπτέμβριο όμως, στο πανηγύρι της Κοζάνης μπορούμε να το έχουμε πιάσει. Ναι, αν ισχύει αυτό το μέτρο, λογικά θα το έχουμε πιάσει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε, για την κουβέντα που είχατε. Εγώ, κύριε Μαυρίδη, να είστε καλά, ευχαριστώ. Επικινδυνότητα του κτηρίου έβγαλε η αυτοψία της πολεοδομίας στο παλιό κτίριο του Ξενία Κοζάνης. Η Δημοτική Αστυνομία έχει περιζώσει το κτίριο με κορδέλες και απαγορεύοντας την είσοδο κάθε ανθρώπου στην ευρύτερη περιοχή, καθώς όπως κατέληξε το πόρισμα, είναι επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Το ρεπορτάζ έχει ο Βαγγέλης Χριστόδουλος. Η Δημοτική Αστυνομία τοποθέτησε κορδέλα μπροστά από το κτίριο του Ξενία. Έτσι απαγορεύεται η πρόσβαση στον οποιοδήποτε. Η εξέλιξη προκλήθηκε μετά από αυτοψία στο κτίριο από την πολεοδομή του Δήμου Κοζάνης. Συγκεκριμένα στο έγγραφο αναφέρεται: αποφαινόμαστε ότι τίθεται θέμα ασφάλειας από απόψεως δομικής. Ναι, είναι επίσημο έγγραφο. Είναι από το Δήμο Κοζάνης, από την πολεοδομία. Έχει γίνει μια αυτοψία 4 Ιουνίου στο χώρο και βρήκαν ότι υπάρχει επιμόρροπο τμήμα οπλισμένου σκυροδέματος. Ναι. Βασικά όλο το κτίριο είναι επικίνδυνο. Αλλά υπάρχει και ένα τμήμα του που κρέμεται ένα μεγάλο κομμάτι από την οροφή, από τον δεύτερο όροφο, κρέμεται ένα μεγάλο κομμάτι μπετόν. Ναι. Εγώ, εντάξει, επειδή ανεβαίνω κάθε μέρα, περπατάω στην Ξενία, είδα τις κορδέλες γύρω-γύρω, το κλείσανε, το φράξανε και ζητούν από τον ιδιοκτήτη, ο οποίος ιδιοκτήτησε... Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ιδιοκτήτησε, να ξέρουμε... Ναι. Καθ' αυτού ποιος είναι, ζητάει σε 5 μέρες αν θέλει να κάνει ένσταση, αλλιώς πρέπει να αποκατασταθεί η επικινδυνότητα. Ναι. Να κάνει κάτι με το θέμα. Αυτό θέλαμε να καταφέρουμε σαν πρωτοβουλία, η οποία ξεκίνησε πέρσι το καλοκαίρι. Θέλαμε να καταφέρουμε αυτό, να καταστεί επικίνδυνο για την ασφάλεια των πεζών, του κόσμου. Συχνάζουν ανήλικοι στο Ξενία, ανεβαίνουν σε στέγη, παίζουν. Ναι. Μετά είναι και θέμα υγιεινής. Έχουμε καθαρίσει πάρα πολλές φορές. Τελευταία φορά καθάρισα την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί, εντάξει, θέλουμε, μας αρέσει ο χώρος, είναι μέσα στο πράσινο. Είναι κρίμα δηλαδή να καταστρέφεται όλο αυτό. Και δεν θέλω δηλαδή να παρεξηγηθώ ότι ζητούμε να γίνω Ξενίας όπως ήταν. Αυτό το ξέρουμε ότι δεν μπορεί να γίνει. Mm-hmm. Ναι, δεν μπορεί να γίνει το ξενοδοχείο. Πέρασαν τα χρόνια, έχει διαβρωθεί. Θα μπορούσε να το αναλάβει ο Δήμος. Αυτό ζητούμε όλο αυτόν τον καιρό και φωνάζουμε και έχουμε κάνει και ενέργειες. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της η ΕΤΑΒ ή να στείλει ο Δήμος να κάνει ενέργειες προς την ΕΤΑΒ. Να παραχωρηθεί το κτίριο με ενίκιο, με... Το οικόπεδο είναι του Δήμου. Αυτό το ξέρουμε Βεβαίως. Από πάντα. Βεβαίως. Ναι. Το οικόπεδο είναι του Δήμου. Να επιστρέψει στο Δήμο.
Και από τον Ξενία Κοζάνης να πάμε στο Δήμο της Ερωδέας και στην υπηρεσία του ΕΦΚΑ, καθώς έχει μεταφερθεί, έχει μετακομίσει από την Οδό Νοσοκομείου στο κέντρο της πόλης, στο νέο διοικητήριο, στο Πάρκο Εκτάκτων Αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Μια πρωτοβουλία που είχε ξεκινήσει πριν από 4 χρόνια από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή, υλοποιείται την περίοδο αυτή και μάλιστα από την Δευτέρα η υπηρεσία θα λειτουργεί κατά 100% στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Καθώς το μόνο που απομένει μετά την μετακόμιση της υπηρεσίας είναι η λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Τη Δευτέρα 14 Ιουνίου αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες μετεστέγασης των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ πρωινίκα της Πτολεμαΐδας στο κτίριο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στο Πάρκο Εκτάκτων Αναγκών. Ήδη η υπηρεσία έχει ανοίξει το νέο χώρο και δέχεται το κοινό, τους πολίτες της περιοχής της Εορδέας. Εν τούτης, αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα, καθώς δεν έχει ακόμη μεταφερθεί στο νέο χώρο το τηλεφωνικό κέντρο. Οι συναλλασσόμενοι με τον ΕΦΚΑ της Εορδέας εξυπηρετούνται είτε με ιδία παρουσία στο νέο χώρο, είτε με ηλεκτρονικά μηνύματα, χωρίς να μπορούν να πραγματοποιήσουν τηλεφωνικό ραντεβού. Ξεπερνώντας τον εαυτό τους, οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ κατάφεραν σε λίγα 24 ώρα να μεταφέρουν στο νέο χώρο γραφεία και αρχείο της υπηρεσίας. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Κωνσταντίνο Μίχο, υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες, καθώς από 2 ορόφους η υπηρεσία στο εξής λειτουργεί μόνο σε ένα επίπεδο. Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι μεταφερθήκαμε τελικά στο νέο κτίριο. Ήδη από την 3η 8 Ιουνίου ξεκίνησαν οι συνάδελφοι και εξυπηρετούν τους πολίτες. Φυσικά έχουμε κάποια προβλήματα ακόμη, μικρά προβλήματα τα οποία πρέπει να λύσουμε. Όπως η μεταφορά του τηλεφωνικού κέντρου δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη. Ελπίζουμε, μας ενημέρωσαν ότι τη Δευτέρα στις 14 του μήνου θα μεταφερθεί το τηλεφωνικό κέντρο και να έχουμε πλέον και την εξυπηρέτηση με τα ραντεβού. Τα τηλεφωνικά ραντεβού, γιατί τα ηλεκτρονικά ραντεβού ισχύουν κανονικά. Μπορούν να κλείνουν οι πολίτες σε ραντεβού και να προσέχουν να τους εξυπηρετήσουμε. Έχουμε κάποια προβλήματα ακόμα με την. Όπως θα διαπιστώσατε κι εσείς, ότι ακόμα προσπαθούμε να τακτοποιήσουμε το γραφείο μας, γιατί ήταν μεγάλο το εγχείρημα, ήταν πολύ μεγάλο το αρχείο. Γιατί από 2 ορόφους που ήταν συνάδελφοι πήγαμε σε έναν όροφο. Και όπως καταλαβαίνετε, οι χώροι είναι μικρότεροι και προσπαθούμε να συντονιστούμε εδώ, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι για να εξυπηρετήσουμε άψογα τους πολίτες της Εορδέας. Σαν εκπρόσωπος των εργαζομένων του ΙΚΑ ήθελα να ενημερώσω ότι έχει γίνει μετακόμιση του υποκαταστήματος της Πτολεμαΐδας στο διοικητήριο. Ακόμα έχουμε κάποια προβλήματα όσον αφορά τουλάχιστον το τηλεφωνικό μας κέντρο που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί και ακόμα έχουμε κάποια μικροπροβλήματα όσον αφορά τη μεταφορά των αρχείων μας στα γραφεία μας. Τα γραφεία έχουν ανοίξει, η υπηρεσία λειτουργεί προς τα γραφεία έχουν ανοίξει, η υπηρεσία μας λειτουργεί κανονικά. Δυστυχώς όμως δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τηλεφωνικά τον κόσμο που ίσως χρειάζεται κάποιες πληροφορίες. Τώρα πια δεν θα έχει ενίκιο, θα είναι σε ένα δημόσιο χώρο. Ευτυχώς έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση στον διοικητήριο. Δεν θα έχουμε πλέον ενίκια που όσον αφορά αυτό το κομμάτι σίγουρα είχε επιβάρηση ο φορολογούμενος πολίτης. Είναι φαντάζομαι πιο εύκολη πρόσβαση γιατί θα μπορούν να έχει χώρους πάρκινγκ που θα μπορούν να σταθμεύσει ο κόσμος και για τα ΑΜΕΑ είναι πιο εύκολη πρόσβαση. Οπότε και με την. Και υπάρχει και μια δέσμευση για τοπική συγκοινωνία ότι θα. Ήδη έχει ξεκινήσει η συγκοινωνία, η αστική συγκοινωνία και σε λίγο που θα μεταφερθεί και η εφορία. Νομίζω ότι θα είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση του δημοσίου τομέα στον πολίτη της Εορδέας. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Οι συνάδελφοι δείξαν αυτοπάρνηση. Δουλέψαμε και Σαββατοκύριακο εδώ. Οι συνάδελφοι δώσανε πέραν του αυτού τις προσπάθειες εκεί. Τους ευχαριστώ και ολόκληρο, τους ευχαριστήσω και δημόσια για αυτά που μου κάνανε για να έτσι ώστε να λειτουργήσει η υπηρεσία μας γρήγορα και όπως πρέπει στο χρονικό περιθώριο που είχαμε από τη διοίκηση του ΕΦΚΑ. Αυτά έχω να πω.
Άρα ουσιαστικά από εβδομάδα και με τηλεφωνικό κέντρο κανονικά λειτουργούμε στο διοικητήριο. Ελπίζουμε ότι την νέα Δευτέρα να έχουμε τακτοποιήσει, να έχει λυθεί και το πρόβλημα αυτό με το τηλεφωνικό κέντρο και να είμαστε πλήρες έτοιμοι για να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες. Μένουμε στο Δήμο της Εορδαίας και πάμε στην κοινότητα εμπορίου, στο παλιό Δημαρχείο του Δήμου Μουρικίου, του πρώην Δήμου Μουρικίου, καθώς εκεί θα φιλοξενηθεί, θα στεγαστεί για τα επόμενα 9 έτη η προνοσοκομιακή σχολή υγείας του ΕΚΑΒ. Ήδη το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση για την παραχώρηση του κτηρίου, του πρώτου ορόφου του παλιού Δημαρχείου, και το επόμενο διάστημα μέχρι και τον Σεπτέμβριο θα ιδρυθεί και θα λειτουργήσει για τον χειμώνα του 2021-22 η σχολή του ΕΚΑΒ. Σημαντική εξέλιξη, Δήμαρχε, σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση του κτηρίου του παλιού Δημαρχείου του Δήμου Μουρικίου και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, κύριε Μαυρίδη, είχαμε έρθει σε επαφή με το ΕΚΑΒ προκειμένου να διερευνηθεί κατά πόσο μπορούμε να φιλοξενήσουμε κάτι πρωτότυπο που έχει σχεδιάσει το ΕΚΑΒ και είναι το ΚΕΔΙΒΙΔΙΜ, το Κέντρο Διαβίου Μάθησης δηλαδή, όσον αφορά την προνοσοκομιακή φροντίδα και γνώση, τόσο για τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ ώστε να μπορούν να παίρνουν κάποια πιστοποίηση, κάποια επάρκεια όπως ακριβώς λέγεται, αλλά και για πολίτες οι οποίοι επιθυμούν να έχουν την απόδειξη ότι μπορούν να παρέσουν αυτές τις πρώτες βοήθειες. Χθες λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα έγινε δεκτή η εισήγηση που κάναμε για τη διάθεση για 9 χρόνια, όπως προβλέπετε από την νομοθεσία, του πρώτου ορόφου του Δημαρχείου του πρώην Δήμου Μουρικίου στο εμπόριο, όπου θα φιλοξενηθεί εκεί το πρώτο και διβιδήμ που κάνει το ΕΚΑΒ σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το θεωρώ μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, διότι έτσι με συνεισφέρουμε στο να μπορέσει το ΕΚΑΒ να αναπτυχθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Επισκέπτες και εργαζόμενοι από όλη τη χώρα θα έρθουν στην περιοχή μας, θα γίνουν ουσιαστικά οι άνθρωποι που θα τη διαφημίσουν παραέξω. Επίσης θα έχουν τη δυνατότητα πολλοί πολίτες της περιοχής να πάρουν επιστοποίηση πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Και επίσης, κάτι το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, έτσι ενδυναμώνουμε ακόμη περισσότερο τον πυλώνα της νοσοκομιακής φροντίδας στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, που είναι το Ποδοσάκιο Νοσοκομείο, διότι με μία ακόμη σχολή που έχει σχέση με την υγεία θωρακίζεται. Το υλικοδρόμιο το οποίο υπάρχει, όπως είπε ο κύριος για σας, στη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αεροδιακομιδές και την όποια τέλος πάντων πιστοποίηση συμπεριλαμβάνεται και για αυτό. Και έτσι δίνουμε ακόμη περισσότερα επιχειρήματα στην ενίσχυση του νοσοκομείου μας. Θέλω να ευχαριστήσω το ΕΚΑΒ, τον αντιπρόεδρο τον κύριο Κουτσουμπέλη, τον διευθυντή του ΕΚΑΒ στην Κοζάνη τον κύριο Γιασά και τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων τον κύριο Σαραφίδη, διότι από την πρώτη στιγμή αυτό που είχαν ως όραμα στο μυαλό τους μας το εμπιστεύτηκαν, το επικυρώσαμε και εμείς και νομίζω ότι με την συνεργασία αυτή θα έχουμε μια άψογη πορεία και για το ΕΚ και για την περιοχή. Υπάρχει εκτίμηση πότε αυτό βλέπετε να ξεκινά να λειτουργεί? Με βάση τα δεδομένα και με αυτά που μας έχει πει το ΕΚΑΒ, θα μπορούσε να λειτουργήσει και αύριο το πρωί. Παρ' όλα αυτά, η πανδημία και η ενασχόληση του ΕΚΑΒ με το κομμάτι της πανδημίας οριοθετούν το Σεπτέμβριο ως χρόνο έναρξης λειτουργίας με βάση αυτά τα οποία μας έχει πει το ΕΚΑΒ. Θα καταρχήν θέλω να ζητήσω συγγνώμη, γιατί ήταν να συνδεθεί και ο κ. Κουτσουμπέλης, ο αντιπρόεδρος του ΕΚΑΒ. Αλλά επειδή είναι συντονιστικό, δεν μπόρεσε να συνδεθεί. Αν μπορέσει κατά τη διάρκεια, θα συνδεθεί και εκείνος. Είναι ο υπεύθυνος του ΕΚΑΒ για τις κτηριακές δομές και για την εκπαίδευση στο ΕΚΑΒ. Και θα ήταν καλό να μπορούσε να έχει συνδεθεί για να μιλήσετε και μαζί του. Θα ήθελα να εξηγήσω ότι είναι τρεις οι πυλώνες του ΕΚΑΒ, που ασχολείται μάλλον το ΕΚΑΒ. Είναι το επίγον περιστατικό, είναι τα μαζικά ατυχήματα, οι μαζικές καταστροφές και είναι και η εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είτε πολιτών, είτε των ήδη υπαρχόντων διασωστών, είτε επαγγελματικών ομάδων που ασχολούνται με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και την προνοσοκομιακή ιατρική. Στο συγκεκριμένο κτίριο, εκτός από το Κέντρο Διαβίου Μάθησης,
που είναι σημαντικό για μας σαν εκπαίδευση, για να μπορέσουμε να εξειδικευτούμε σε συγκεκριμένα κομμάτια, εννοώ για τους διασώστες, εννοώ για το ΕΚΑΒ, εννοώ για τους ιατρούς του ΕΚΑΒ, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια συνεχόμενη εκπαίδευση, γιατί όπως γνωρίζετε διασώστες, τελειώνει ένα ΙΕΚ. Μετά το ΙΕΚ δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνουν στην Ελλάδα. Ίσως ήταν μια λύση, μια τριτοβάθμια σχολή, πανεπιστημιακή σχολή διασωστών. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή είναι να καλύψουμε αυτό το κενό. Μια συνεχιζόμενη εκπαίδευση διασωστών. Ταυτόχρονα θα μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε πολίτες και επαγγελματικές ομάδες πάνω στον αυτόματο απεινιδωτή και στο BLS, δηλαδή στο Basic Life Support, στις πρώτες βοήθειες, θα το πω απλά. Εξάλλου, ξέρω ότι ο Δήμαρχος σας θα κάνει προμήθεια 36 απεινιδωτών. Αυτοί κάποια στιγμή πρέπει να μάθουν να χειρίζονται. Αν δεν ξέρεις να τους χειριστείς, δεν μπορούν να σώσουν κόσμο. Τρίτον και πιο σημαντικό, εκεί θα φτιαχτεί η πρώτη βιβλιοθήκη, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της προνοσοκομιακής ιατρικής. Δεν υπάρχει άλλη τέτοια βιβλιοθήκη στην Ελλάδα. Όπως και δεν υπάρχει και άλλο κέντρο διαβίου μάθησης του ΕΚΑΒ για συνεχιζόμενη εκπαίδευση στην Ελλάδα. Θα είναι το πρώτο που θα είναι στην Ελλάδα. Μπορώ να σας πω ότι σήμερα επικοινώνησα με το Υπουργείο Παιδείας και ξέρω και με το Υπουργείο Υγείας και ξέρω ότι θα μας δοθεί το πρόγραμμα για την εκπαίδευση των γυμναστών, την εκπαίδευση φυσιοθεραπευτών και την εκπαίδευση ιατρών που ασχολούνται με αθλητικές ομάδες πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι της επίγουσας ιατρικής, θα γίνει στο συγκεκριμένο χώρο, αν πρώτα ο Θεός πάνε όλα καλά. Όπως και το πρόγραμμα που έχει ήδη ανακοινωθεί, νομίζω το ξέρετε, είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης των διασωστών στην πρωτοβάθμια διακομιδή με ελικόπτερο. Θα γίνει και αυτό στο εμπόριο. Θα είναι ξένοι οι εκπαιδευτές, αλλά θα είναι μαζεμένη όλη η Ελλάδα εδώ. Εμένα, σαν γιατρό του ΕΚΑΒ αυτή τη στιγμή, με ενδιαφέρει πολύ η εκπαίδευση, γιατί είναι το πρώτο κομμάτι που ερχόμαστε σε επαφή με το κοινωνικό σύνολο, όχι όμως ζητώντας από μας βοήθεια, προσφέροντας βοήθεια, προσφέροντας γνώσεις. Είναι πολύ σημαντικό για το κοινωνικό πρόσωπο του ΕΚΑΒ όλο αυτό. Νομίζω ότι είναι το ιδανικό για την περιοχή, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η σχολή της πυροσβεστικής, ότι η πολιτική προστασία θα είναι στην περιοχή, άρα θα έχετε τους τρεις πυλώνες πολιτικής προστασίας στην περιοχή της Ιορδαίας. Εγώ αυτή τη στιγμή αυτό που μπορώ να πω και να είναι η πρώτη εισήγηση που μπορώ να κάνω για να καταλάβετε με τι θα ασχοληθεί το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό κέντρο. Άκουσα για ΙΕΚ. Το ΙΕΚ πρέπει να δοθεί άδεια από το Υπουργείο Υγείας για να γίνει ΙΕΚ, δημόσιο ΙΕΚ. Μπορεί όμως να γίνει παράρτημα του ΙΕΚ εύκολα και γρήγορα της Αθήνας, γιατί η Αθήνα λειτουργεί αυτή τη στιγμή ΙΕΚ διασωστών. Να είναι δηλαδή καινούργια παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν τη διασωστική. Αγώνας δρόμου για την δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, καθώς έχει αναλάβει τη δέσμευση για την υλοποίηση του έργου της κατασκευής των δύο ηλεκτρολεβίτων, οι οποίοι καλώς εχόντων των πραγμάτων όταν ολοκληρωθεί το έργο θα τροφοδοτήσουν με θερμική ενέργεια το δίκτυο της τηλεθέρμασης. Όπως δηλώνει στην κάμερα του Flash ο Δήμαρχος Ιορδαίας Παναγιώτης Πλακετάς, ήδη το έργο έχει ξεκινήσει την κατασκευή του και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι λίγο πριν την έναρξη της νέας θερμικής περίοδου του 2021-2022. Ξεκινούν οι εργασίες υποδομής για να υποδεχτούν στον χώρο του ΑΕΣ Καρδιάς τους λέβητες, τους ηλεκτρολέβητες που θα τροφοδοτήσουν την επόμενη περίοδο την τηλεθέρμανση. Από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων μας στη Δημοτική Αρχή, κύριό μας μέλημα ήταν να διασφαλίσουμε τη συνέχιση της τηλεθέρμανσης στην ίδια τιμή για τους ανθρώπους, για τους πολίτες της Πτολεμαΐδας, του Δήμου Ιορδαίας και αν είναι δυνατόν να μπορέσουμε να αυξήσουμε και τους καταναλωτές μας
σε δημοτικά διαμερίσματα. Μία λοιπόν παράμετρος πολύ σημαντική και μετά από ενδελεχή έρευνα 9 διαφορετικών σεναρίων, έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι ότι στο μεσοδιάστημα μέχρι να υπάρξει σύνδεση με την Πτολεμαϊδα 5, τη λειτουργία δηλαδή της Πτολεμαϊδας 5 για την κατασκευή του αγωγού, για τον οποίο σε λίγες ημέρες θα υπογράψουμε τις συμβάσεις με τον ανάδοχο, ήταν να καλύψουμε το μεσοδιάστημα. Το μεσοδιάστημα λοιπόν, μέσα από 9 διαφορετικά σενάρια, επιλέχθηκε να καλυφθεί με ηλεκτρολέβητες οι οποίοι εγκαθίστανται στον χώρο του ΑΕΣ Καρδιάς και με τον αγωγό που ήδη έχουμε από εκεί θα τροφοδοτείται η πόλη της Πτολεμαϊδας και σε λίγο καιρό η Καρδιά και οι εργατικές κατοικίες. Ήδη η εταιρεία η οποία έχει βγει μετά από διαγωνισμό που έκανε η ΔΕΗ ΑΕ έχει προμηθευτεί τους ηλεκτρολέβητες και έχει ξεκινήσει τις εργασίες εγκατάστασής του στον ΑΕΣ Καρδιάς. Ένα μεγάλο στοίχημα, μια μεγάλη προσδοκία είναι αυτό να γίνει στον χρόνο που πρέπει. Η πορεία των εργασιών είναι ικανοποιητική μέχρι αυτή τη στιγμή και ελπίδα μας είναι ότι όπως κάθε χρόνο στις 15 Οκτωβρίου, ημέρα της απελευθέρωσης της πόλης της Πτολεμαϊδας, θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε την τηλεθέρμανση για τη νέα θερματική περίοδο. Όλον τον Ιούνιο είναι η περίοδος εγγραφών στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδα. Τα σχολεία λειτουργούν τις απογευματινές ώρες και δίνουν τη δυνατότητα σε ενήλικες μαθητές να αποκτήσουν το απολυτήριο του γυμνασίου. Εδώ έχει then meat, το χρέος. Με σύνθημα ενημερώστε τους φίλους, τους συγγενείς και τους οικείους σας για τα πλεονεκτήματα της διαβίου μάθησης, ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πτολεμαϊδας. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι δημόσιο σχολείο που παρέχει σε πολίτες άνω των 18 ετών που δεν ολοκλήρωσαν την 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση να αποκτήσουν απολυτήριο τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο γυμνασίου, με φίτηση διάρκειας 2 ετών. Μετά την αποφίτηση δίνεται η δυνατότητα τη συνέχιση των σπουδών σε εσπερινό λύκειο. Πολλοί μάλιστα από τους αποφύτους των λυκείων συνέχισαν τις σπουδές τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έχουμε εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στο τμήμα της Πτολεμαϊδας, εδώ στο χώρο του δεύτερου ΕΠΑΛ, από τις 5 ώρα το απόγευμα μέχρι τις 8.30 ώρα μπορεί να έρχονται οι μαθητές για να εγγράφονται για την επόμενη σχολική χρονιά. Τι είναι το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και γιατί να γραφτεί κανείς? Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι για όσους πολίτες Έλληνες ενήλικες άνω των 18 δεν έχουν τελειώσει το γυμνάσιο και θέλουν να πάρουν το απολυτήριο γυμνασίου, έρχονται στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, παρακολουθούν 2 χρόνια, είναι διτάξιο, παρακολουθούν μαθήματα, τα μαθήματα που κάνουν και στα γυμνάσια, τα ημερήσια, γλώσσα ελληνική, μαθηματικά, φυσική και όλα τα υπόλοιπα, αγγλικά, πληροφορική. Παίρνουν και γνώσεις και μπορούν να τελειώσουν να πάρουν και το απολυτήριο γυμνασίου λοιπόν μετά από 2 χρόνια και αν θελήσουν, και πολλοί το έχουν κάνει, να παρακολουθήσουν μετά το λύκειο και κάποιοι έχουν τελειώσει και το λύκειο, έχουν πάρει πτυχία από άνω από το εσπερινό ΕΠΑΛ που είναι και εκείνο πολύ χρήσιμο το πτυχίο του ΕΠΑΛ και κάποιοι έχουν δώσει και πανελλαδικές εξετάσεις και έχουν περάσει και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Διορθώνουμε ένα λάθος που κάναμε στα χρόνια της νιώτης ενδεχομένως. Λάθος είτε από κάποιον άλλο παράγοντα που η ζωή τα αφαιρέτησε και δεν τελειώσανε κάποιοι συμπολίτες μας το γυμνάσιο, μπορούν όντως να έρθουν να το τελειώσουν και να διορθώσουν αυτό το λάθος, ας πούμε. Αυτό το σχολείο παρέχει και μια ευκολία. Είναι απόγευμα για κάποιους που δουλεύουν. Δηλαδή, ναι. Η φίτηση στο σχολείο γίνεται απογευματινές ώρες. Η φίτηση στο σχολείο γίνεται σε απογευματινές ώρες από τις 5 μέχρι τις 8.40 είναι τα μαθήματα. Γραφές όλο τον Ιούνιο. Όλο τον Ιούνιο έχουμε γραφές, οπότε οι συμπολίτες μας της περιοχής μας, της Εορδαίας, για να μας ακούνε και από αλλού, γιατί έχουν έρθει και από όμορους νομούς, από το Βαρικό ας πούμε, από τους Αγίους Αναργύρους, από οπουδήποτε μπορούν να έρθουν και να εγγραφούν και να τελειώσουν το γυμνάσιο. Το καλοκαίρι είναι μπροστά μας και ήδη ο ΑΕΔ έχει ξεκινήσει τις εγγραφές για την απόκτηση
των δελτίων κοινωνικού τουρισμού, τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μέχρι και το καλοκαίρι του 2022. Το ρεπορτάζ είναι του Βαγγέλη Χριστόδουλου. Από χθες άνοιξαν οι αιτήσεις για δικαιούχους και παρόχους για τον κοινωνικό τουρισμό 2021-2022. Συνολικά, δικαιούχοι του προγράμματος είναι 300.000 πολίτες. Η διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι απλή και γίνεται μέσω διαδικτύου. Από χθες 10 του μήνα, 10 Ιουνίου, έχει ανοίξει η δυνατότητα υποβολής της αίτησης των δικαιούχων και των παρόχων και των εταιριών ακτοπλοείας για να ενταχθούν στο πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ. Η ημερομηνία αυτή είναι μέχρι τις 17 του μήνα και πρέπει ακριβώς μέσα σε αυτό το διάστημα να υποβληθούν οι αιτήσεις. Mm-hmm. Ποιοι έχουν δικαίωμα τώρα να υποβάλουν αίτηση? Είναι σαν δικαιούχοι αυτοί οι οποίοι έχουν τουλάχιστον 50 ένσημα το 2020, αυτοί που επιδοτήθηκαν με Ταμείο Ανεργίας τουλάχιστον 50 ημέρες, οι γυναίκες που παίρνανε επίδομα μητρότητας για περισσότερο από 50 μέρες και τα άτομα που είναι αμαία και είναι καταγεγραμμένα στον ΟΑΕΔ. Αυτοί όλοι είναι δικαιούχοι. Από εκεί και πέρα η επιλογή γίνεται και με βάση, εφόσον είναι περισσότεροι οι δικαιούχοι, γίνονται και με βάση κάποια οικονομικά και οικογενειακά κριτήρια. Γι' αυτό κάποιοι θα δουν ότι ενώ είχαν τις βασικές προϋποθέσεις, δεν ήταν δικαιούχοι στο τέλος του κοινωνικού τουρισμού. Φέτο είναι πάλι 300.000 η δυνατότητα των δικαιούχων και μάλιστα έχουν ανεβάσει τον προϋπολογισμό στα 30 εκατομμύρια. Οι ιδιαιτερότητες που υπάρχουν φέτος είναι ότι έχουμε για 6 διανυκτερεύσεις το πρόγραμμα και μάλιστα και για τα νησιά Κο, Λέρο, Σάμο, Λέσβο και Χίο και την περιοχή του Εύρου, του νομού Εύρου, μπορούν να φτάνουν μέχρι 10 ημέρες, μέχρι 10 διανυκτερεύσεις και μάλιστα εκεί το τίμημα συμμετοχής είναι μηδενικό. Επίσης μπορούν να διεκδικούν και μείωση, πολύ μεγάλη μείωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, οι δικαιούχοι. Αυτό θα συνεννοηθούν με τις εταιρείες που είναι συμβεβλημένες και η δυνατότητα, επαναλαμβάνω, φέτος να υπάρχουν περισσότεροι δικαιούχοι, νομίζω ότι ανοίγει έτσι περιθώριο μεγάλο στους ανέργους ή τους εργαζόμενους για να είναι δικαιούχοι αυτού του προγράμματος. Στην διαδικασία αυτή μπαίνουν μέσα από την γενική σελίδα gov.gr με τους κωδικούς του τάξης και μπαίνουν στην ιστοσελίδα του ΑΕΔ όπου βρίσκουν υπηρεσίες, απασχόληση κτλ. Τους οδηγεί δηλαδή αυτή η διαδικασία στο σημείο που κάνουν την αίτησή τους. Και όταν βγει ο κατάλογος των δικαιούχων, μπορούν από εκεί και πέρα να πάρουν τηλέφωνο για να κλείσουν σε όποιο προορισμό επιθυμούν, δίνοντας τα στοιχεία τους ή τον κωδικό που έχουν το βάουτσερ ή αν δίνουν το άμκα τους, μπορεί και ο πάροχος να μπει να δει ακριβώς ποιος είναι ο δικαιούχος, πόσα μέλη έχει και πόσες μέρες δικαιούται. Να σημειώσουμε επιπλέον για τους δικαιούχους του περσινού προγράμματος ότι υπάρχει η παράταση που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα περσινά βάουτσερ μέχρι 31 Δωδεκάτου και μάλιστα για όλους αυτούς έρχεται ένα mail το οποίο τους ενημερώνει ότι κύριοι μπορείτε να κάνετε χρήση με την παράταση μέχρι 31 Δωδεκάτου. Τα φετινά αυτά που θα γίνουν έγκριση θα ισχύουν από τον Αύγουστο του 2021 μέχρι τον Ιούλιο του 2022. Μέχρι το τέλος Ιουνίου θα μπορούν να εγγραφούν οι μικροί οι οποίοι επιθυμούν, μην έχοντας απαραίτητα γνώσεις μουσικής, να ενταχθούν στις τάξεις της φιλαρμονικής μπάντας του Δήμου Εορδαίας, ο Αριστοτέλης. Με την χαλάρωση των μέτρων τα μαθήματα θα ξεκινήσουν κανονικά. Η μοναδική δέσμευση των μελών της μπάντας είναι η συμμετοχή στις συλλογικές δράσεις της φιλαρμονικής.
Έως και την Παρασκευή 25 Ιουνίου θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές στην Φιλαρμονική του Δήμου Εορδέας ο Αριστοτέλης. Οι εγγραφές γίνονται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 5.30 μέχρι τις 10 το βράδυ στον χώρο της Φιλαρμονικής, στο Δημαρχείο Πτολεμαϊδας. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 28 Ιουνίου. Στην Φιλαρμονική του Δήμου Εορδέας μπορούν να ενταχθούν όσοι μαθητές και έφηβοι το επιθυμούν. Η εγγραφή είναι δωρεάν και δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση μουσικής. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ξεκινήσαμε τις εγγραφές για την καλοκαιρινή περίοδο του 2021. Βέβαια, η προηγούμενη περίοδος ήταν λίγο δύσκολη, γιατί υπήρχε μια απαγόρευση όσον αφορά τις καλλιτεχνικές δομές και την εκμάθηση δημοσίων οργάνων. Πλέον από τα τέλη του Μαΐου και μετά έχει απελευθερωθεί αυτό για όλες τις καλλιτεχνικές δομές και αφορά για ατομικά μαθήματα, όχι για ομαδικά. Ούτως ή άλλως εμείς εδώ πέρα κάνουμε την πρόσκλησή μας προς τον φιλόμουσο, προς τον φιλόμουσο κοινό της πόλης, τέλος πάντων. Όσοι θέλουν να μπορούν και θέλουν να έρθουν να εγγραφούν στις τάξεις της Φιλαρμονικής και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά κάποια μαθήματα, έτσι ώστε όταν απελευθερωθεί εντελώς να μπορούμε να οργανωθούμε καλύτερα και να κάνουμε τις εκδηλώσεις που προγραμματίζουμε να κάνουμε κάθε χρόνο. Στη Φιλαρμονική μπορούν να έρθουν παιδιά να γραφτούν από την ηλικία των 9 ετών και πάνω, δηλαδή όσα παιδιά είναι να πάνε τώρα στην Τετάρτη του Δημοτικού μπορούν να έρθουν να κάνουν μια εγγραφή εδώ πέρα. Η εγγραφή είναι δωρεάν, πάντα ήταν δωρεάν και συνεχίζει να είναι δωρεάν. Χρειάζεται κάποιος να έχει μουσικές γνώσεις? Όχι, μαθαίνει. Δεν είναι απαραίτητες οι μουσικές γνώσεις. Εδώ μπορεί να έρθει κάποιος ο οποίος είτε ξέρει είτε δεν ξέρει μουσική. Αν δεν ξέρει μουσική, θα κάνουμε κάποια βασικά μαθήματα που αφορούν τη θεωρία της μουσικής, το σολφέζ όπως γράφουμε και στην ανακοίνωση. Και μόλις ολοκληρώσουμε τον κύκλο των θεωρητικών μαθημάτων, μετά πηγαίνουμε στο μουσικό όργανο που είτε θα επιλέξει το παιδί από μόνο του είτε μαζί, ανάλογα τις ανάγκες που υπάρχουν, τέλος πάντων. Είναι λίγο δύσκολο γιατί μιλάμε για πνευστά όργανα, άρα δεν χρησιμοποιούμε μάσκα, χρειάζεται να έχουμε προσοχή, υγειονομικά μέτρα. Ναι, χρειάζονται τα υγειονομικά μέτρα, γι' αυτό τα μαθήματα είναι ατομικά. Με βάση ένα πρόγραμμα που θα κάνουμε όταν ολοκληρωθούν οι εγγραφές, τα παιδιά θα έρχονται εδώ, θα κάνουμε κάποια θεωρητικά μαθήματα. Τα θεωρητικά μαθήματα δεν περιέχουν τους κινδύνους που περιέχουν τα πνευστά, αν περιέχουν τέλος πάντων, γιατί είναι λίγο αμφίβολο αυτό. Από εκεί και πέρα, μέχρι να έρθει η ώρα του να πάρει κάποιος να μάθει ένα όργανο, θα περάσει ένα διάστημα 2-3 μηνών, ανάλογα το παιδί βέβαια. Και ελπίζουμε ότι όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και έρθει η ώρα να μάθουν τα παιδιά κάποιο, να πάρουν κάποιο όργανο τα παιδιά, ότι θα είμαστε σε πολύ καλύτερη μοίρα, οπότε θα μπορούμε να κάνουμε απρόσκοπτα και ελεύθερα ό,τι κάναμε μέχρι τώρα. Μοναδική υποχρέωση των μελών, συμμετοχή τους στην Φιλαρμονική Μπάντα. Τα μαθήματα είναι δωρεάν, που σημαίνει ότι κάποιος δεν πληρώνει για την συμμετοχή του στην Φιλαρμονική. Δεν πληρώνει και δεν πληρώνεται. Αυτό σημαίνει όμως ότι όποιος έρχεται εδώ στην Φιλαρμονική για να μάθει μουσική, υποτίθεται ότι έρχεται για να συμμετέχει και στις δράσεις της Φιλαρμονικής. Οπότε η υποχρέωση, η ηθική υποχρέωση των παιδιών είναι το ότι εντάξει, πηγαίνω κάπου, μαθαίνω μουσική, αλλά αυτή τη μουσική που έμαθα θα πρέπει να την παρουσιάσω και στον κόσμο. Οπότε γι' αυτό έχουμε σημειώσει ότι η υποχρέωση των μελών είναι η συμμετοχή τους στις δράσεις, στις υπηρεσίες της Φιλαρμονικής. Ανοιχτό στο κοινό είναι το νέο κολυμβητήριο Κοζάνης. Το Λιάπιο κολυμβητήριο Κοζάνης έχει ανοίξει τις πύλες του και μπορεί κανείς να κάνει χρήση του κολυμβητήριου. Ανοίγει για το κοινό το Λιάπιο κολυμβητήριο Κοζάνης. Από τον Οργανισμό Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας ανακοινώθηκε το θερινό πρόγραμμα του κολυμβητηρίου, το οποίο είναι το εξής. Για ενήλικες, Δευτέρα έως Παρασκευή 10 με 12 το πρωί και τα απογεύματα Δευτέρα και Τετάρτη από 9 έως 10.30. Οι ανήλικοι μπορούν να πηγαίνουν στο κολυμβητήριο Δευτέρα με Παρασκευή από τη 1 το μεσημέρι έως τις 3 και το Σάββατο από τις 12.30 έως 4.30. Λόγω κορονοϊού, απαραίτητη προϋπόθεση τη χρήση των εγκαταστάσεων του κολυμβητηρίου
είναι η διενέργεια εβδομαδιαίου self-test. Ξεκινήσαμε από σήμερα. Έχει ήδη περίπου 2 εβδομάδες που είναι ανοιχτό το κολυμβητήριο για τα personal και για τα μικρά παιδιά. Σήμερα ξεκινήσαμε και για τους ενήλικες με το ωράριο αυτό το θερινό. Θερινό βέβαια, έχουμε όπως βλέπετε χειμώνα στην Κοζάνη, αλλά δεν έχει σημασία. Περιμένουμε όσοι συμπολίτες μας επιθυμούν να εξυπηρετηθούν. Και για τη διάρκεια δε του θερινού προγράμματος, είναι σίγουρο ότι για ένα μήνα μέσα στον Αύγουστο κλείνει το κολυμβητήριο για τη συντήρηση. Θα δούμε και μέσα στον Ιούλιο πώς θα πάει, εφόσον υπάρχει κίνηση ή όχι. Φαντάζομαι για να μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει το κολυμβητήριο, χρειάζεται κάποιες κινήσεις να γίνουν πριν, έτσι, πριν από την ακόματο εδώ. Κοιτάξτε, πράγματα που ίσχυαν και από πριν, χρειάζεται χαρτί από καρδιολόγο, δερματολόγο ή από παιδίατρο τα μικρά παιδιά. Πρόσφατο και τώρα και λόγω της πανδημίας υποβάλλονται βάσει πρωτοκόλλου στο self-test, το rapid κτλ. Μπορούν να καλούν όσοι συνδυσμότητα μας επιθυμούν στην υπηρεσία στο 34311 ώστε να ενημερώνονται αν έχουν οποιαδήποτε απορία και ελπίζουμε να κυλήσουν τα πράγματα ομαλά και όσο θα περνούν οι μήνες να ελευθερωνόμαστε και λίγο περισσότερο να μπορούμε να υλοποιούμε και περισσότερες δράσεις και να επαναρχόμαστε στην κανονικότητα. Είναι ότι ήταν ένας δύσκολος χρόνος για τον αθλητισμό, εξαιρετικά δύσκολη περίοδος. Ελπίζουμε το επόμενο διάστημα να κερδίσουμε κάποια από αυτά που είχαμε χάσει. Στη φάση που βρισκόμαστε, ό,τι κερδίζουμε είναι ευπρόσδεκτο. Σίγουρα εδώ είναι ένα αμφιβόλο η διοργάνωση για δεύτερη συνεχή χρονιά της Ολυμπιάδας. Δεν μπορούν να γίνουν αγώνες δρόμου, βλέπουμε αναβάλλοντα ο ένας μετά τον άλλον. Ελπίζουμε σιγά σιγά όσο θα προχωράει ο εμβολιασμός, τώρα και ανεβαίνοντας η θερμοκρασία μες στο καλοκαίρι, κάποια πράγματα λίγο να μπορούμε να τα διοργανώσουμε. Περίοδος γιορτής του περιβάλλοντος ο Ιούνιος και με αυτό το βίντεο που έχει να κάνει με την συμπεριφορά μας απέναντι στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την στάση ζωής που μπορούμε να έχουμε με τα πολλαπλά μηνύματα στην οικολογία, θα ολοκληρώσουμε το σημερινό μας δελτίο. Το μήνυμα έρχεται από τους πολύ μικρούς προσχολικής αγωγής μαθητές του πρότυπου νηπιαγωγείου Πτολεμαϊδας και νηπιαγωγείου και παιδικού σταθμού Ουράνιο Τόξο. Το ενδιαφέρον βίντεο, με αυτό το ενδιαφέρον βίντεο σας αποχαιρετούμε. Καλή συνέχεια σε όλους.
18 μια ιδέα αγκαλιάστηκε από ανθρώπους, φορείς, συλλογικότητες, κοινότητες και βρεθήκαμε όλοι μαζί και ξεκινήσαμε να κάνουμε μια γιορτή για το περιβάλλον, για την προστασία του, για να καταλάβουμε οι μεγάλοι και να μάθουν τα παιδιά ότι αυτή η σχέση ανθρώπου και φύσης είναι σχέση αλληλεξάρτησης και πραγματικά μόνο όταν βρίσκεται σε ισορροπία μπορούμε εμείς οι άνθρωποι να έχουμε αρμονία και ευτυχία στη ζωή μας. Τους ευχαριστούμε όλους. Αισθανόμαστε ότι είμαστε μια ομάδα και όλο ένα θα μεγαλώνει. Αυτό είναι το εγχείρημα επίσης να πω ότι στηρίχθηκε από τον Δήμο Ιορδέας και ήταν μεγάλη χαρά. Με μια ευχή θα τελειώσω το λόγο μου. Ωραία που το γιορτάζουμε κάθε 5 Ιούνιου το περιβάλλον, αλλά ευχή όλων μας είναι να το γιορτάζουμε κάθε μέρα. Να γιορτάζουμε κάθε μέρα αυτή τη χαρά του να ζούμε σε αυτό το περιβάλλον που πρέπει να το προστατέψουμε. Είμαστε σε όλους τους γονείς και τα παιδιά να έχουν περιβαλλοντολογική συνείδηση από μικρή ηλικία τα παιδάκια, να ανακυκλώνουν τα υλικά και να μεθαίνουν πράγματα τα οποία είναι σπουδαία για να μπορέσουμε να το περιβάλλον μας να είναι βιώσιμο. Ευχόμαστε να περάσετε καλά, γιατί οι δράσεις είναι πολλές σήμερα και πολύ πρωτότυπες με πολύ ωραίες πρωτοβουλίες. Ευχαριστώ. Ένα τραγούδι για το περιβάλλον. Θέλουμε να τραγουδήσετε όλοι μαζί μας. Μην πετάξεις τα κουτιά, μην πετάξεις τα χαρτιά. Ρίξ' τα μες στο καλαθάκι, εκεί πέρα στη γωνιά. Μην πετάξεις τα χαρτιά, μην πετάξεις τα κουτιά. Ρίξ' τα μες στο καλαθάκι, εκεί πέρα στη γωνιά. Πέτα κι εσύ, πετώ κι εγώ στο καλαθάκι το μικρό. Πέτα κι εσύ, πετώ κι εγώ, κάνουμε όλοι μας καλό. Πέτα κι εσύ, πετώ κι εγώ στο καλαθάκι το μικρό. Πέτα κι εσύ, πετώ κι εγώ, κάνουμε όλοι μας καλό. Ανακύκλωση το λένε και τα άκρηστολα αυτά. Θε να γίνουνε βιβλία κι άλλα χρήσιμα πολλά. Ανακύκλωση το λένε και τα άκρηστολα αυτά. Θε να γίνουνε βιβλία κι άλλα χρήσιμα πολλά. Πέτα κι εσύ, πέτω κι εγώ στο καλαθάκι το μικρό. Πέτα κι εσύ, πετώ κι εγώ, κάνουμε όλοι μας καλό. Πέτα κι εσύ, πετώ κι εγώ στο καλαθάκι το μικρό. Πέτα κι εσύ, πετώ κι εγώ, κάνουμε όλοι μας καλό. Είναι ζήτημα αρχής, είναι ζήτημα ζωής. Μάθε το κι εσύ παιδάκι, πέτα το στο καλαθάκι. Είναι ζήτημα αρχής, είναι ζήτημα ζωής. Μάθε το κι εσύ παιδάκι, πέτα το στο καλαθάκι. Πέτα κι εσύ, πετώ κι εγώ στο καλαθάκι το μικρό. Πέτα κι εσύ, πετώ κι εγώ, κάνουμε όλοι μας καλό. Πέτα κι εσύ, πετώ κι εγώ στο καλαθάκι το μικρό. Πέτα κι εσύ, πετώ κι εγώ, κάνουμε όλοι μας καλό. Βρισκόμαστε στο 4ο EcoFest με τίτλο «Εγώ και εσύ αλλάζουμε τη γη». Μία οικογιορτή που ξεκίνησε το 2018, μία ιδέα που υποστηρίχθηκε από πολλούς ανθρώπους, φορείς, συλλογικότητες και κοινότητες ανθρώπων. Σήμερα εσύ όσοι είμαστε στο 4ο. Άνθρωποι όπως η Σοφία Καλμανίδου, η Ιωτέ Καρβουνιάρη, ο Γιώργος Κωστικίδης, οι φορείς όπως οι πρόσκοποι, η κοινότητα Πελίτη. Σήμερα, φέτος μαζί μας έχουμε και τον Αρκτούρο, από την παιδαγωγική ομάδα του Αρκτούρου, τη Βασιλική, την Παπαχρίστου. Φέτος επίσης η
ορειβατική λέσχη ορδέας Πλεμμύρας χάρισε στα παιδιά μια μοναδική εμπειρία μαζί με τους γονείς τους. Περπάτησαν προς την περιοχή Κουρή, που βρίσκεται τόσο κοντά στην πόλη μας, αλλά λίγοι τη γνωρίζουν. Στην αυλή λοιπόν του Ουράνιου Τόξου, που είναι ένας από τους οργανωτές, όπως και τα κοντά πολύχρωμα απογεύματα και η θεατρική αναζήτηση, βρισκόμαστε, έχουμε μάλλον τη δυνατότητα να απασχοληθούν τα παιδιά και οι μεγάλοι σε 6 εργαστήρια και ένα της ορειβατικής, 7 συνολικά αφορούσαν στο φεστιβάλ, με διάφορες δραστηριότητες που φυσικά έχουν στόχο την ευαισθητοποίηση όλων μας, των μεγάλων, αλλά και την εκπαίδευση των παιδιών να καταλάβουν ότι αυτή η σχέση ανθρώπου και φύσης είναι μια σχέση αλληλεξάρτησης, η οποία όταν βρίσκεται σε ισορροπία και σε αρμονία μπορεί πραγματικά να κάνει ευτυχισμένο τον άνθρωπο και να εννοείται προστατεύσει τον πλανήτη μας. Αυτά, νομίζω ότι προχωράει πάρα πολύ όμορφα, όλοι χαίρονται, όλοι ανακαλύπτουν πράγματα, συναντούν και φίλους και ευχόμαστε να γιορτάζουμε κάθε μέρα την μέρα περιβάλλοντος με το να προστατεύουμε έστω το μικρό κομμάτι του χώρου που ζούμε.